Πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Θα συνομιλήσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΓΟΑΣ με τον κύριο Γιάννη Αντωνιάδη, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώνας. Κύριε Αντωνιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βαγκρατσά, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λίγο με την εικόνα της πανδημίας. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλώνας? Και βλέπουμε ότι τώρα τελευταία ακούσαμε χθες και την κυρία Αριστοτελία Πελώνη, την κυβερνητική εκπρόσωπο, να λέει ότι στις 22-29 Μαρτίου θα ανοίξει πλήρως το λιανεμπόριο. Και φαίνεται έτσι μια αισιοδοξία. Για να τα δούμε λίγο αναλυτικά, κύριε Βουλευτά. Νομίζω ότι η περιφέρεια γενικά είναι σε καλή κατάσταση. Η μόνη οποία αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα είναι η Αττική. Μάλιστα. Τώρα η Φλόρινα, περάσαμε μια τρικυμία τον περασμένο Νοέμβριο. Έκτοτε είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Γενικά υπάρχει μια αυτοπιθαρχία και μια σύνεση και σοβαρότητα από τη μεριά των συμπολιτών μου της Φλόρινας. Αυτή την κατάκτηση την κρατάμε. Οι εμβολιασμοί εξελίσσονται ομαλά. Έχω ήδη επικοινωνήσει με τον κύριο, κύριο Κικίλια για το θέμα της αυξήσεως του αριθμού των εμβολίων στην περιοχή. Και νομίζω ότι θα πάμε καλά. Προχωράνε δηλαδή, η εικόνα που έχετε για την ΠΕ Φρόνος όσον αφορά τους εμβολιασμούς, βλέπετε ότι προχωράνε, κύριε Βουλευτά? Βεβαίως, είναι ευχαριστημένοι. Έχω συζητήσει με πάρα πολλούς συμπολίτες μου οι οποίοι πήγαν. Υπάρχει πολύ καλός προγραμματισμός, εξυπηρέτηση, καμία ταλαιπωρία. Είναι όλοι ευχαριστημένοι. Τώρα αυτό το οποίο μας λείπει είναι περισσότερα εμβόλια για να γίνεται αυτή η διαδικασία να εξελίσσεται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Μάλιστα. Είστε αισιόδοξο τουλάχιστον να δούμε να ανοίγουν δραστηριότητε σύντομα, δηλαδή να λειτουργήσει το λιανεμπόριο και συνέχεια να επαναλειτουργήσει και η εστίαση, που ακούσαμε να κάποιε ημερομηνίε για 12 ή 19 Απριλίου? Ναι. Να σα πω, ελπίζω να μην το συνδέσουν με την Αττική. Μάλιστα. Να τα αποσυνδέσουν με τι περιοχέ οι οποίε είναι βεβαρημένε. Εάν αυτό συνδεθεί με την Αττική, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο. Εάν αποσυνδεθεί και δεν επιτρέψουν την από νομού εις νομών μετακίνηση, τότε νομίζω ότι στην περιφέρεια και στις περιφέρειες γενικά που δεν είναι βεβαρημένες, μπορεί να ξεκινήσει και πιο νωρίς αυτή η διαδικασία του ανοίγματος του λιανεμπορίου, της εστίασης και όλων αυτών. Ωραία. Και βέβαια θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, κύριε Βαγκρατσά, η εξέλιξη των καιρικών συνδικών. Καλά, λογικό είναι, γιατί άμα πρέπει να λειτουργεί έξω η εστίαση, ναι. Εδώ δεν είμαστε Αθήνα ή Κρήτη να έχουμε 25 βαθμοί τον Απρίλιο. Οι καιρικές συνθήκες είναι διαφορετικές στη Δυτική Μακεδονία. Διαφορετικές. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Βουλευτά, θα υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη για τα Τελωνία Κρυσταλλοπηγής και Νίκης? Εκεί ακούμε και τους τοπικούς φορείς αλλά και τους επιχειρηματίες της Φλόρινας να διαμαρτύρονται τουλάχιστον ως προς το θέμα να υπάρχουν κάποιες εμπορευματικές μεταφορές. Και ακούσαμε και μία δήλωση που έκανε και ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κασαπίδης, στο Περιφερειακό Συμβούλιο το τελευταίο, ότι εντάξει, θα πρέπει να υπάρχουν έτσι ένας έλεγχος στις συνοριακές γραμμές, κυρίως στα ορεινά σημεία, για να μην εισέρχονται εξάρτητα άτομα από τη γειτονική Αλβανία, όπου η πανδημία είναι σε έξαρση. Τουλάχιστον θα δούμε να λειτουργούν τα Τελωνία για να μπορούν να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους οι επιχειρηματίες της περιοχής, να μην πηγαίνουν σε άλλα Τελωνία που είναι πιο μακριά. Ναι, αυτό είναι ένα δίκαιο αίτημα των ενδιαφερόμενων και μιλάω τουλάχιστον για τις επιχειρήσεις. Και βέβαια ο πρώτος στόχος είναι να λειτουργούν τα δύο Τελωνία Κρυσταλλοπηγής και Νίκης μόνον για θέματα επαγγελματικά, δηλαδή επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν δουλειές ένθεν και ένθεν να μπορούν να περνάνε. Μες. Αυτό το παρακολουθούμε, το βλέπουμε, κύριε Βαγκρατσά, είναι πάντα σε συνάρτηση με την εξέλιξη της πανδημίας. Πάντως, από εβδομάδα κατεβαίνω τώρα μετά την καθαρά Δευτέρα, θα έχω ξανά επαφές, όλο αυτό το διάστημα είχαμε. Ελπίζω μέσα στον Απρίλιο να έχουμε κάποια θετικά νέα. Μάλιστα. Ωραία. Μακάρι να υπάρχουν για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν οι επιχειρηματίες της περιοχής και να μην δυσκολεύονται σε άλλα Τελωνία. Να έρθουμε λίγο στη συνάντηση τώρα που είχατε με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον Κωστή Χατζηδάκη, άμεση υλοποίηση των προγραμμάτων για την απασχόληση ύψους 125 εκατομμυρίων ευρώ για τη διετία 2022. Συζητήσατε με τον κύριο Χατζηδάκη. Ποιες είναι οι θετικές εξελίξεις που έχουμε και για την εργασία στη Φλόρινα, αλλά και να έρθουν χρήματα, κύριε Βουλευτά? Να το ξεκαθαρίσω.
γιατί μέσα στην ανάλυση του δελτίου τύπου φαίνεται ότι αυτά τα λεφτά είναι για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ναι, ναι. Και εμείς να πάμε για την περιοχή της Φλόρινας. Ωραία. Ζήτησα λοιπόν από τον κύριο Χατζηδάκη. Έχω μιλήσει κατ' επανάληψη με τον διοικητή του ΟΑΕΔ. Mm-hmm. Είμαστε σε επαφές. Επεξεργάζεται αυτά τα προγράμματα που έχουν σχέση με τη Δυτική Μακεδονία και με τη Φλόρινα, βεβαίως. Εγώ ξεκίνησα από τη Φλόρινα, αλλά αφορά όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μίλησα και με τον κύριο Χατζηδάκη για να δώσει έτσι περαιτέρω και τη δική του όθηση στην επίσπευση αυτών των προγραμμάτων. Πιστεύω ότι μέχρι το Πάσχα θα αρχίσουν να βγαίνουν τα προγράμματα αυτά στον αέρα. Είναι αυτά τα επιπλέον προγράμματα τα οποία ανακοινώθηκαν στην Κυβερνητική Επιτροπή από τον Πρωθυπουργό, που είναι επιπλέον προγράμματα για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Συζητήσαμε τον κύριο Χατζηδάκη αν μπορούμε να κουμπώσουμε πάνω σε αυτά και κάποια άλλα, πλέον γι' αυτό και αναφέρω το 120, ναι, ναι. Πλέον των 106 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί περίπου 110 ήταν, εγώ τα ονομάζω 125, γιατί υπάρχει η δυνατότητα να κουμπώσουν και κάποια άλλα προγράμματα κοντά σε αυτά. Αυτά θα τα δούμε να τρέχουν μετά το Πάσχα. Ποια είναι δηλαδή η διαβεβαίωση που πήρατε από τον κύριο Χατζηδάκη, τον Υπουργό Εργασίας? Εκτίμηση, διαβεβαίωση δεν είχαμε. Η εκτίμηση ήταν σε επικοινωνία που είχαμε και με τον ΟΑΕΔ, mm-hmm. ότι εκεί γύρω στο Πάσχα θα αρχίσουν να βγουν πέρα τα πρώτα προγράμματα. Ωραία. Τώρα κύριε Βουλευτά, να έρθω λίγο και στο θέμα της απολιγνητοποίησης. Πού βρισκόμαστε? Γιατί είχατε δεσμευτεί ότι θα έχετε μια συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, τις επόμενες ημέρες, κάποια στιγμή, γιατί βλέπουμε ότι έχει παγώσει λίγο το θέμα. Δεν προχωράει με ταχύς ρυθμούς το θέμα της απολιγνητοποίησης. Ναι. Απλώς μόνο θέλω να εξασφαλίσετε λίγο χρόνο, να πούμε 5 κουβέντες και για τα μαγαζιά. Ναι, ναι, πριν πάμε στην απολιγνητοποίηση, να μείνουμε στα μαγαζιά. Για πείτε μας λίγο. Γιατί εκεί έχουν βγει χρήματα. Αλλά τα μαγαζιά κάποια στιγμή στενάζουν πλέον. Ναι, ναι. Ας πούμε για την απολιγνητοποίηση. Η αλήθεια είναι ότι και το Ταμείο Ανάκαμψης γενικότερα, αυτά τα περιβόητα 32 δισεκατομμύρια, και το θέμα της απολιγνητοποίησης, όσο είναι σε έξαρση ο κορονοϊός και δεν ελέγχεται μέσω των εμβολίων και όλων των παρεμβάσεων των οποίων κάνει γενικότερα ο πλανήτης και η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα, ναι. θα πάνε προς τα πίσω. Και θα πάνε προς τα πίσω και ενδεχομένως όσο καθυστερούμε λόγω κορονοϊού, καταναλώνουμε χρήματα, τα οποία, κονδύλια, τα οποία θα είναι εις βάρος του Ταμείου της Ανάκαμψης και εις βάρος του Ταμείου της Απολιγνητοποίησης. Δυστυχώς η συγκυρία δεν μας ευνοεί και τόσο. Παρόλα τα αυτά βέβαια, αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη τα εδαφικά σχέδια. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εάν αυτά δεν τελειώσει η διαβούλευση, δεν βγει το τελικό σχέδιο, δεν πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκριθεί, και από τη στιγμή που θα εγκριθεί, τότε νομίζω ότι θα έχουμε μια ομαλή ροή γύρω από το πρόγραμμα. Και όταν λέω ομαλή, με τις συνείδεις καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είναι μια ομαλή ροή. Ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει λοιπόν. Μάλιστα. Περιμένουμε να τελειώσει το θέμα των εδαφικών σχεδίων. Είμαστε σε επαφή με τον κύριο Μουσουρούλη. Να πω για άλλη μια φορά ότι είναι ένας εξαίρετος τεχνοκράτης πολιτικός. Έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις σε διάφορες αγκυλώσεις και εμπόδια τα οποία συναντήσαμε μπροστά μας. Τα έχουμε ξεμπλοκάρει με τη βοήθεια του κυρίου Μουσουρούλη και νομίζω ότι θα πάμε σχετικά καλά. Μάλιστα. Πάντως θα σας δούμε σύντομα στο Μαξίμου. Ναι, δίνουμε έναν αγώνα δρόμου ναι. στην Κρατσά. Mm-hmm. Για να πέσουν τα πρώτα χρήματα στην περιοχή. Ναι, χρειάζεται να πέσουν τα πρώτα χρήματα, γιατί και η πανδημία του κορονοϊού και όχι μόνο έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στη Δυτική Μακεδονία. Το ακριβώς. Αυτή τη στιγμή ακόμα είμαστε στο θεωρητικό στάδιο. Πρέπει επιτέλους να αρχίσουν να πέφτουν τα πρώτα χρήματα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι το 70-80, αν είναι δυνατόν και το 90% ναι. να πέσει στις νέες επιχειρήσεις και στις νέες επενδύσεις. Και κυρίως κύριε Βακρατσά, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά από την εκπομπή σας και από το κανάλι το West, πρέπει να προσέξουμε το θέμα της κατανομής ως προς τις νέες επιχειρήσεις και νέες επενδύσεις. Mm-hmm. Ναι, να έρθουν ξένες οι οποίες θα ανοίξουν θέσεις εργασίας, αλλά αυτές να είναι συγκεκριμένες και εμβληματικές,
Φλόρινα, Σαμιντέο, Πτολεμαϊδα, Κοζάνη και όλα τα υπόλοιπα τα χρήματα να δοθούν σε τοπικούς επιχειρηματίες, νέους και παλιούς, οι οποίοι θέλουν να κάνουν νέες επενδύσεις των ήδη υφιστάμενων επιχειρήσεων των οποίων έχουν. Ωραία. Γιατί οι καινούργιες, ναι, μεν έρχεται μια Κινέζικη, μια Ιταλική, μια Γερμανική με 500 θέσεις εργασίας, μπορεί να καθίσουν 3-4 χρόνια και κάποια στιγμή ένα πρωινό να την πάρουν όπως είναι και να πάνε να την ανοίξουν κάπου αλλού. Μάλιστα. Ενώ οι τοπικοί επιχειρηματίες θα μείνουν εδώ και θα αγωνιστούν και δεν πρόκειται να φύγουν, γι' αυτό και θα δώσουν και θα φέρουν μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία στο νομό και στους νομούς μας, και δεν θέλουμε να μετατρέψουμε πουδενή όλο το δυναμικό της Δυτικής Μακεδονίας σε εργατικό δυναμικό και μόνο. Θέλουμε και επιχειρηματίες τοπικούς. Γιατί όπως είπε, αλλοκέδει ο κίνδυνος κάποια στιγμή να φύγουν οι ξένοι και μετά το εργατικό δυναμικό να φύγει στα πέρατα της Οικουμένης, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, για να βρει δουλειά, γιατί εδώ δεν υπάρχουν επιχειρήσεις. Και πρέπει, γι' αυτό πρέπει να στηριχθούν, για να μην δούμε τον κόσμο να φεύγει. Επιχειρηματίες. Έτσι, μάλιστα. Τώρα κλείνοντας, θέλω να φύγω από τα τοπικά. Και δεν ήθελα να ξεκινήσω με την πολιτική επικαιρότητα. Θέλω και ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε τώρα τελευταία. Σταθερά διψήφια η διαφορά Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει μια μικρή φθορά από ό,τι λένε οι δημοσκοπήσεις, αλλά και καταλληλότερος για πρωθυπουργός είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας αφήνει σκληρές αιχμές όμως ο ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση την τελευταία περίοδο σε πολλά ζητήματα. Κύριε Βουλευτά, σε πολλά ζητήματα που είδαμε την τελευταία περίοδο, πώς απαντάτε? Καταρχάς να πω ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχει μία φθορά. Και για την πανδημία, δηλαδή, πολλοί βλέπουμε έτσι και για την πανδημία και για την υπόδοση Λιγνάδη και για την κακοκαιρία. Δηλαδή, βλέπουμε έτσι μια σκληρή κριτική της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση. Καταρχάς θα σας έλεγα ότι δυστυχώς και έχω ξαναπεί ότι μία καλή αντιπολίτευση, κυρίως αξιωματική αλλά και γενικότερη αντιπολίτευση, βοηθάει πάντοτε την κυβέρνηση να γίνεται καλύτερη. Μάλιστα. Και να πω ότι τώρα, εάν με όλη αυτή την πανδημία, με όλες αυτές τις δοκιμασίες σε προσωπικό επίπεδο αναπολίτη, αλλά σε θεσμικό επίπεδο αναεπιχείρηση, ανεργαζόμενος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και με ένα δύσκολο μέλλον λόγω της πανδημίας, εάν εστιάζουν σε θέματα Λιγνάδη, που είναι μια περίπτωση ενός ατόμου, μιας επιλογής του οποίου το παρελθόν δεν γνώριζε κανένας, mm-hmm. από τη στιγμή που υπήρξαν επίσημες καταγγελίες πήγε στο σπίτι του, ή όπως είδατε τώρα, ξεσήκωσαν τον κόσμο εδώ και 2-3 μέρες από τοπικά κανάλια με το άτυχο περιστατικό με τον υπερβάλλοντα ασύλο που έδειξε ένας αστυνομικός στη Νέα Σμύρνη. Σκεφτείτε ποιοι σηκώνουν το θέμα, αυτοί που στις διαδηλώσεις για το μακεδονικό εδώ στη Φλόρινα αιματοκύλησαν εκατοντάδες συμπολίτες μας. Αυτοί οι οποίοι ως κυβέρνηση χτυπούσαν χωρίς καμία ευαισθησία τους συνταξιούχους, 80, 75, 85. Σήμερα για ένα άτομο έχουν ξεσηκώσει όλη την κοινωνία. Βεβαίως είναι καταδικαστικό το γεγονός, βεβαίως θα υπάρξει σχετική ένοχη διοικητική εξέταση και θα αποδοθούν ευθύνες, αλλά εάν για ένα άτομο στο οποίο υπήρχε υπερβάλλον ζήλος από έναν αστυνομικό, ο οποίος θα υποστεί και τις συνέπειες, έτσι. Ναι, ναι. Εάν γίνεται αυτός ο θόρυβος, τι έπρεπε να γίνει για όλα αυτά που κάνουν αυτοί επί 4 χρόνια. Μάλιστα. Είστε ικανοποιημένος εσύ από την εικόνα της κυβέρνησης, κύριε Βουλευτά? Σαφέστατα. Σαφέστατα είναι ικανοποιημένος. Βεβαίως θα θέλαμε να γίνουν περισσότερα και αγωνιζόμαστε για να γίνουν περισσότερα, με το σκεπτικό του ότι δυστυχώς οι ανάγκες είναι πάντοτε μεγαλύτερες από τις προσπάθειες που καταβάλει η κυβέρνηση. Θεωρείτε ότι είναι χρονιά εκλογών το 2021 ή το απέκλεισε ο Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός το έχει αποκλείσει, mm-hmm. και εγώ νομίζω ότι η βούληση του Πρωθυπουργού είναι οι εκλογές να γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Θέλουμε και εμείς να γίνουν στο τέλος της τετραετίας, γιατί για να αξιοποιήσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης στα 32 δισεκατομμύρια για έργα σε όλη την περιφέρεια και σε όλη την Ελλάδα, να αξιοποιήσουμε τα 2 έως 3 δις του Ταμείου της Μεταλιγνητικής,
για να καταλάβει πλέον ο κόσμος να δει ότι πράγματι προγραμματίσαμε για τη Φλόρινα τα συγκεκριμένα έργα, για την Κοζάνη τα άλλα συγκεκριμένα, και εννοείται και για τους άλλους δύο νομούς, και για τα Γρεβενά και για την Καστοριά, αλλά όχι στο ύψος στο οποίο θα προγραμματίσουμε για την Κοζάνη και τη Φλόρινα. Και αυτοί θα πάρουν ένα μερίδιο, εννοείται ότι είμαστε μία γειτονιά, μία περιφέρεια, και βέβαια να ξέρουν οι συμπολίτες μας ότι δυστυχώς αυτό έχει ένα βάθος χρόνου. Γι' αυτό λέμε ότι να προλάβουμε στα επόμενα δύο χρόνια να αποφασίσουμε για τα ποια έργα θα γίνουν σε κάθε νομό, να υλοποιηθούν οι μελέτες, να ανοίξουν οι πρώτες καινούργιες επιχειρήσεις για να προσλάβουν εργαζόμενους, και από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε και στην επόμενη θητεία για να ολοκληρώσουμε αυτό το μεγαλοπίβολο για την περιοχή μας σχέδιο. Αισιόδοξο σας ακούω. Αισιόδοξο, απλώς ναι. Ζητάμε χρόνο, ζητάμε πίστοση. Πίστοση χρόνου, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, κύριε Αντωνιάδη. Ένα τελευταίο που ενδιαφέρει όλους τους επιχειρηματίες και όλα τα μαγαζιά της Δυτικής Μακεδονίας. Είχαμε μία οργανωμένη κάθοδο οι βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας της Νέας Δημοκρατίας στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Είχαμε μία επιτυχία, ας πούμε 50%, γιατί ανακοίνωσε το ΕΡΤ την ενίσχυση των μαγαζιών της Κοζάνης, των επιχειρήσεων. Για τη Φλόρινα θα δούμε ανακοίνωση. Τώρα, αυτό θέλω να σας πω, ότι την επόμενη εβδομάδα σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας από όλη την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μαζί με τον Περιφερειάρχη κατεβαίνουμε στην Αθήνα, θα έχουμε μια σειρά από επαφές με συναρμόδιους υπουργούς για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα των 40 εκατομμυρίων της περιφέρειας, ναι. Πρόγραμμα των 5 εκατομμυρίων με έξοδα κάτω από 10.000 ευρώ, ναι, ναι, ναι. Και στο πρόγραμμα αυτό που ανακοινώθηκε για την Κοζάνη. Ωραία, άρα δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα δούμε όλους τους βουλευτές της Δυτικής Μακεδονίας μαζί με τον Γιώργο Κασαπίδη, τον Περιφερειάρχη, στους υπουργούς, ναι. Και μπορεί στο Μητσοτάκη και στον κύριο Μητσοτάκη, στον Πρωθυπουργό. Αν χρειαστεί θα πάμε και στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Ναι, για να απαντάτε έτσι και στο ΣΥΡΙΖΑ που σας αφήνει εχμές ότι δεν διεκδικείται για τη Δυτική Μακεδονία. Η αντιπολίτευση αυτό λέει. Ότι δεν σας ακούει, δεν σας ακούν οι υπουργοί. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, τώρα καταρχάς αυτό θα ήταν άδικο, ναι. Και για εμάς να ασκείται μια τέτοια κριτική. Και εγώ βλέπω και με τους συναδέλφους, βλέπετε ότι σε πάρα πολλά δελτία τύπου είμαι με συναδέλφους και της Κοζάνης και της Καστοριάς και των Γρεβενών. Όλοι μαζί, ναι. Βγαίνουμε από κοινού όπου μπορούμε μαζί με τις πόρτες των υπηρεγείων και διεκδικούμε. Και προσωπικά σας λέω ότι από τις 4 εβδομάδες του μήνα, τις 3 εβδομάδες είμαι κάτω. Τώρα ήρθα εδώ μια εβδομάδα, ξανά 2 εβδομάδες θα είμαι κάτω. Συνεχώς πάμε από πόρτα υπουργείων σε πόρτα. Δυστυχώς ο κορονοϊός έχει μπλοκάρει τη λειτουργία των Υπουργείων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή οι άδειες ειδικού σκοπού, η τηλεργασία έχουν αδειάσει τα Υπουργεία και δεν μπορούμε να κάνουμε και τα δουλειά. Θα περιμένουμε τις συναντήσεις που θα έχετε με τους υπουργούς να έρθουν χρήματα για τη Δυτική Μακεδονία. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, κύριε Αντωνιάδη. Να είστε καλά, γεια σας. Καλό σας βράδυ, γεια σας.